Καλησπέρα. Ήθελα να πω καταρχάς ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης συζητήσαμε εκτενώς, συζητήσαμε διεξοδικά για την συμβατότητα, στην πραγματικότητα την ασυμβατότητα καπιταλισμού και δημοκρατίας και είπαμε ανάμεσα σε άλλα ότι για την παράδοση της αριστεράς υπάρχει ένα μέρος αυτής της παράδοσης που λέει ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει. Κανείς όμως δεν βρέθηκε από την αστική, από τη φιλελεύθερη παράδοση για να έρθει να ισχυριστεί το ίδιο και για τον καπιταλισμό. Ότι ή θα είναι δημοκρατικός δηλαδή ή δεν θα υπάρξει. Για να το πω αυτό πιο αφηρημένα και κάπως πιο γενικά, ξέρουμε και από τη θεωρία και από την ιστορία και το δικαιώνει και η εμπειρία σήμερα ότι η φιλελεύθερη αστική δημοκρατία έχει όρο και έχει όριο την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και ξέρουμε, το βλέπουμε, ότι όταν αυτός ο όρος αμφισβητηθεί, αυτό συμβαίνει σήμερα σε μια κρίση πεζοσόρευσης που καταστρέφει σε ευρεία έκταση όχι μόνο εργασία αλλά και κεφάλαιο, παραγωγικές δυνάμεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή τη διαδικασία καταστροφής τα όρια της δημοκρατίας θα αμφισβητηθούν, οι κυρίαρχοι, και το κάνουν ήδη αυτό, θα καταγγέλουν τη δημοκρατία ως περιττή. Αυτό όμως που έχουμε λιγότερο συζητήσει κατά τη γνώμη μου είναι πέρα από τις προθέσεις των κυρίαρχων, πέρα από την καταγγελία εκ μέρους τους της δημοκρατίας ως περιττής, πώς είναι δυνατόν και ποιος και με ποιο τρόπο να υπερασπιστεί σήμερα αυτή τη δημοκρατία, αυτή την μεταπολιτευτική δημοκρατία που τόσο καταγγέλλεται ως περιττή. Ποιος θα την υπερασπιστεί με την έννοια πρώτον ότι δεν πρόκειται παρά πράγματι για τυπική δημοκρατία, μια δημοκρατία όλο και πιο εικονική, μια δημοκρατία οι δομές της οποίας δημόσια διοίκηση, μηχανισμοί πρόνοιας και βεβαίως καταστολής, κόμματα, κοινοβούλιο κλπ. Αξιοποιήθηκαν στο έπακρο προκειμένου να συμβεί αυτό που συνέβη αυτά τα χρόνια, αλλά και ποιος θα την υπερασπιστεί με την έννοια ότι τα εργαλεία αυτής της δημοκρατίας, τα κόμματα, τα συνδικάτα, οι οργανώσεις που χρησιμοποιήθηκαν από κάτω εδώ και 4 δεκαετίες, σήμερα φέρουν το βάρος της αναποτελεσματικότητας, της αναποτελεσματικότητάς τους να αποτρέψουν να συμβεί αυτό που συνέβη. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, συνοψίζεται αυτό που γενικά λέμε κρίση της δημοκρατίας. Ότι για τους από πάνω είναι περιττή και γι' αυτό ένα τμήμα της ίδια από σήμερα μοιάζει έτοιμο να αναλάβει το ρίσκο της ανατροπής της. Και ταυτόχρονα ότι για τους από κάτω δείχνει μη υπερασπίσιμη, όλο και περισσότερο δηλαδή ένα πουκάμισο αδιανό. Νομίζω, αν ισχύουν αυτά, ότι σε αυτό το σημείο, ακριβώς δηλαδή επειδή αποτυγχάνει να δει αυτή τη διαλεκτική, είναι που αστοχεί μια ορισμένη τάση της αριστερής κριτικής σε αυτήν εδώ την αυταρχική, εικονική, κατά τα άλλα, δημοκρατία. Αστοχεί γιατί μιλώντας για κατάσταση εξαίρεσης, χούντα, κράτος έκτακτης ανάγκης και όλο αυτό, μένει στις πιο βίαιες όψεις του αυταρχισμού, όσο αν η κυριαρχία, η κρατική κυριαρχία, να επιβάλλεται πρωτίστως δια της βίας, όσο αν δηλαδή, και επειδή αυτές οι εκτιμήσεις έχουν συνέπειες, όσο αν το μόνο που να μπορούσαμε να αντιτάξουμε σε αυτή την κρατική κυριαρχία να είναι βία στη βία της εξουσίας. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, αυτό που στην πραγματικότητα βιώνουμε, είναι μια διαδικασία συγκρότησης μιας νέας αυταρχικής ηγεμονίας, στις σημαίες της οποίας γράφεται το να τελειώνουμε επιτέλους με τη μεταπολίτευση. Βρισκόμαστε στο μέσο της συγκρότησης μιας συμμαχίας που ετοιμάζεται για τη μετοπική σύγκρουση με την αριστερά και με τα κινήματα. Γι' αυτό και ρημουλκεί στο κέντρο ό,τι πιο ακροδεξιό, απεχθές, περιθωριακό και αυταρχικό μπορεί. Γι' αυτό και δηλώνει ρητά ότι ένα σενάριο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να αποκλειστεί από σήμερα. Όσοι και όσες έχετε δει, ανάμεσα σε άλλα και την ωραία εξιστόρηση του Μνέλα του Γαραλαμπίδη για την αντίσταση στην Αθήνα, εκεί στις τελευταίες σελίδες, όταν μιλάει για τα προϊόντα των Δεκεμβριανών, δίνει με μια ωραία περιγραφή το πώς το κράτος ανοίγει το κελιφός του, ενσωματώνει ό,τι περιθωριακό, αυταρχικό και ακροδεξιό του βρίσκεται, ακριβώς επειδή καταλαβαίνει ότι είναι ώρα της μετοπικής αντιπαράθεσης με την αριστερά. Φτιάχνεται λοιπόν ένα συνεχές κράτος Χρυσής Αυγής, το οποίο εκτείνεται πολύ πέραν της καταστολής, εκτείνεται πολύ, πολύ πέραν της ορατής βίας πάνω στα σώματα, ένα συνεχές που θα μπορούσε κανείς να το δει με ζευγάρια. Αν για παράδειγμα για την κρατική στρατηγική είναι προϋπόθεση η έκπτωση, το κατάτημα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας σε εικονικό κοινοβουλευτισμό, η τάση πρωτόγονου αντικοινοβουλευτισμού της Χρυσής Αυγής είναι το ιδανικό συμπλήρωμα και ταυτόχρονα η συνθήκη
ριζοσπαστικοποίησης, αν η κρατική στρατηγική καταργεί τους μηχανισμούς της πρόνοιας, η Χρυσή Αυγή έρχεται και συμπληρώνει και ριζοσπαστικοποιεί αυτή την τάση, εφαρμόζοντας στην πράξη ένα προνοιακό σοβινισμό, δηλαδή πρόνοια μόνο για Έλληνες. Αν τέλος η κρατική στρατηγική καταγγέλει την αριστερά ως άκρο, η Χρυσή Αυγή οργανώνει τον κινηματικό αντικομμουνισμό, εκβιάζει δηλαδή μια απάντηση της αριστεράς, επιδιώκει να τη φέρει στα άκρα. Αν ισχύουν αυτά, αν δηλαδή ισχύει ότι η υπαρκτή δημοκρατία έχει σε τέτοιο βαθμό μετασχηματιστεί, ώστε να μην είναι πλέον ή να είναι εξαιρετικά δύσκολα υπερασπίσιμη από τους από κάτω, το ερώτημα νομίζω εδώ είναι πώς μπορεί η αριστερά να αντιμετωπίσει, να αποδιαρθρώσει, να μπλοκάρει την ηγεμονία που αξιώνει ακριβώς το τέλος μεταπολίτευσης με τους πρωταγωνιστές που περιέγραψα και τα περιεχόμενα που προσπάθησα να δείξω. Νομίζω ότι εδώ οι δυνατότητες για μας είναι τρεις. Η πρώτη είναι να καταγγείλουμε και εμείς με τη σειρά μας τη μεταπολίτευση ως ψευδοδημοκρατία, όπως το έκανε εξάλλου ένα μέρος της αριστεράς, μιλώντας το 1974 για αλλαγή νατοικής φρουράς, ότι ό,τι συνέβαινε ήταν απλά μια συνεννόηση στρατιωτικών και πολιτικών, ένα αδιανό πουκάμισο και τότε. Πράγμα που εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι λάθος. Αν το κάνουμε αυτό, αν δηλαδή γίνουμε η αριστερή εκδοχή του μίσους για τη μεταπολίτευση, θα ήταν σαν να λέγαμε ότι το μίσος για τη μεταπολίτευση που συμμερίζονται μνημονιακοί και φασίστες είναι άνευ αντικειμένου, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε πολιτικό, ούτε ιδεολογικό, ούτε κοινωνικό διακύβευμα. Είναι σαφές ότι δεν το ισχυρίζομαι αυτό, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που υπήρξε η μεταπολίτευση ήταν η πιο μακρά περίοδος χωρίς πολέμους και πραξικοπήματα, ας το δούμε υπό αυτό το πρίσμα, το πανηγύρι του τέλους της μεταπολίτευσης, ήταν η περίοδος που η αριστερά, οι δυνάμεις της εργασίας και τα κινήματα μπορούσαν να αφήνουν το ίχνος τους στην κρατική πολιτική, μπορούσαν να κάνουν τις υποθέσεις τους, αν όχι τις κυρίως σημαντικές, πάντως σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές υποθέσεις. Η δεύτερη δυνατότητα που νομίζω ότι βγαίνει από εδώ είναι να γίνουμε το κόμμα της νοσταλγίας της μεταπολίτευσης, δηλαδή συμμετρικά αντίθετη. Σαν να ήταν δυνατή μια επιστροφή σε αυτό που πολλές φορές λέγεται κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής εκείνης. Κατά τη γνώμη μου, με τον ίδιο τρόπο που σωστά υποστηρίζουμε ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής στο μοντέλο συσσόρευσης, κεφαλαιακής συσσόρευσης, που επιβίωσε στην Ελλάδα μέχρι και το 2008, χρειάζεται με τον ίδιο τρόπο να συνεννοηθούμε ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής ούτε προς τη μεταπολιτευτική δημοκρατία όπως τη ζήσαμε. Η δημοκρατία αυτή πράγματι επέτρεπε στους από κάτω να αφήνουν το ίχνος τους στην κρατική πολιτική, ταυτόχρονα όμως ήταν και μια δημοκρατία όριο. Μια δημοκρατία που οριοθετούσε τις διεκδικήσεις των από κάτω, τους έθετε τα όρια που μπορούσαν να αντέξουν τα κόμματα, τους έθετε τα όρια που τους έκαναν συμβατές με την εκάστοτε κρατική στρατηγική, συρρυκνωνόμενη τελικά, συρρυκνούμενη αυτή η δημοκρατία, σε διαδικασία. Αρκούσε δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονταν κάποιος, και όχι αν είναι δημοκρατικός, αρκούσε στην περίπτωση που κάποιος τσάκιζε στο ξύλο έναν αριστερό ή ένα μετανάστη να γίνει μια ΕΔΕ, και αφού είχε γίνει μια ΕΔΕ, η διαδικασία τυπικά είναι εντάξει και πάμε για άλλα. Νομίζω ότι αυτή η δημοκρατία διαδικασία ήταν μια εύκολη λία για τον νεοφιλελευθερισμό, στον βαθμό που ο νεοφιλελευθερισμός, αξιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, αποφάσισε να επιταχύνει και τελικά να ακυρώσει και όλη αυτή τη δημοκρατία ως διαδικασία. Η τρίτη δυνατότητα, και νομίζω ότι αυτή είναι που μας αφορά περισσότερο ως ριζοσπαστική αριστερά, είναι να προτείνουμε σήμερα μια νέα σύλληψη της δημοκρατίας, ακριβώς τη σύλληψη της δημοκρατίας που ταιριάζει σε ακραίους καιρούς. Να θυμηθούμε δηλαδή ότι στη δική μας παράδοση δημοκρατία δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από τον κομμουνισμό, και όχι να αξιώσουμε μια συνολική πολιτική συμφωνία πάνω στην επιδίωξη του κομμουνισμού, νομίζω ότι δεν θα είναι ξυπνότερη πολιτική εκ μέρους μας. Να δούμε όμως ότι η δημοκρατία είναι εκείνη η τάση των πραγμάτων που από τη μια καταργεί την υφιστάμενη τάξη και ταυτόχρονα δημιουργεί, θεσμίζει, φτιάχνει νόμο η δημοκρατία με αυτή την έννοια ως αυτονομία. Δημοκρατία που οικοδομεί καταστάσεις, οικοδομεί από σήμερα αυτό που λέμε δίκτυα αλληλεγγύης, αυτό που λέμε μηχανισμούς εναλλακτικής εξουσίας, αυτό που σήμερα εν σπέρματι μοιάζει να μην είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες, είτε τις ανάγκες συλλογικής απόφασης, είτε τις ανάγκες οικονομικής, τέλος πάντων λύσης οικονομικών αδιεξόδων, αλλά που αύριο, γενικευόμενο, αυτό μπορεί να είναι ακριβώς αυτό το μικρό, το ενσπέρματι, το ακόμα ανεπαρκές, μπορεί να είναι αύριο, για αύριο, ένα πρόπλασμα διαδικής εξουσίας, μια πραγματική δυνατότητα η αριστερά να είναι αντιπολίτευση απέναντι στο κράτος, θα πει ο Σπύρος περισσότερα γι' αυτό. Νομίζω ότι
πέρα από μια σύλληψη της δημοκρατίας διαδικαστική, πέρα από μια σύλληψη της δημοκρατίας σαν αυτή που πρότεινε, αν θέλετε, η πρώτη μεταπολιτευτική αριστερά, που φάνηκε να συμβιβάζεται με μια δημοκρατία όριο, που φάνηκε να συμβιβάζεται με μια δημοκρατία νοούμενη ως εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, νομίζω που αυτό που αντιστοιχεί σε εμάς είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι η δυνατότητα μιας δημοκρατίας αγωνιστικής που να διευρύνει τα όρια του τι είναι η κρατική συνένεση και ταυτόχρονα να μπλοκάρει το τι είναι η κρατική συνένεση αυτή, η δημοκρατία που ακυρώνει, αν θέλετε, με πρόσφατα παραδείγματα, τη φασιστοσύναξη της Χρυσής Αυγής στην Καλαμάτα, αξιοποιώντας ό,τι θεσμικά αερίσματα μπορούν να υπάρχουν σήμερα, η δημοκρατία η οποία, ξαναλέω, οικοδομεί από δίκτυα αλληλεγγύης, από συνεταιρισμούς, από δομές αυτοοργάνωσης, από παραδείγματα που από σήμερα ικανοποιούν την άλλη κοινωνία, η δημοκρατία που στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την μη χειραγώγηση, τη μη λαφυραγώγηση από το κράτος και από το κεφάλαιο των κοινών, συχνά βρίσκεται ως απολογούμενη η ίδια στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τα κοινά, στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τα κεκτημένα, στην προσπάθεια να υπερασπιστεί έστω και μια τυπική αντίληψη δημοκρατίας, βρίσκεται κατηγορούμενη ως άκρο. Να πούμε ότι ναι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αντιστοιχεί ως άκρο, ακριβώς γιατί το κράτος και η Χρυσή Αυγή φτιάχνουν το δικό τους άκρο, ακριβώς γιατί, όπως έλεγε η Κλάρα Τσέτκιν το 1923, αυτό που ήταν ο φασισμός και ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκε ήταν στην πραγματικότητα γιατί δεν μπόρεσε η εργατική τάξη, δεν μπόρεσαν από κάτω ούτε καν να διεκδικήσουν τη δική τους επανάσταση, ούτε καν να διεκδικήσουν το δικό τους άκρο. Ακριβώς σε αυτό το έδαφος επιβλήθηκε ο φασισμός τότε. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αν δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτή την εμπειρία, στο βαθμό που τα πράγματα ακριβώς πηγαίνουν στα άκρα, η δική μας δουλειά είναι να μπορέσουμε να ανασχέσουμε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του άκρου μας, να ανασχέσουμε αυτή την πραγματική απειλή. Όχι να κοντίνει δηλαδή αριστερά σε αυτή τη συνθήκη που τη ζητιέται να γίνει πιο ρεαλιστική και πιο πραγματιστική, στην πραγματικότητα να ψηλώσει. Είναι ο μόνος τρόπος για να πάει εκεί που κοιτάζει.